Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσης του τρίτου μαθήματος από την τρίτη θεματική ενότητα, η γλώσσα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε στην τάξη μια άσκηση και εργασία με τους μαθητές μας, όπως άλλωστε μας την προτείνει και το βιβλίο. Αυτή την άσκηση θα την κάνουμε διότι είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο μάθημα ότι η γλώσσα της Εκκλησίας είναι καθαρά συμβολική. Ουσιαστικά αποτυπώνονται διδασκαλίες και παρουσιάζονται διδασκαλίες και ερμηνείες θεολογικές με βάση κάποια σύμβολα και κάποιες εικόνες, όπως αυτές παρουσιάζονται στα κείμενα της Εκκλησίας, στις ιερείς ακολουθίες και στις λειτουργικές τέχνες. Μάλιστα, είχαμε καταδείξει τι θα πει η έννοια σύμβολο και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία μέσα στην τάξη να κάνουμε αυτή την άσκηση. Το βιβλίο μας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε με την παραβολή του σποραίος. Μας δείχνει κιόλας μια πολύ ωραία βυζαντινή εικόνα μέσα από την παραβολή. Την παραβολή του σποραίους μπορούμε να την βρούμε στα συνοπτικά Ευαγγέλια και είναι μια παραβολή η οποία διαβάζεται συνήθως την δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου και σχετίζεται με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και με τις αγροτικές εργασίες και συνδέεται με αυτή την καθημερινότητα. Είναι μια καλή ευκαιρία επίσης να δώσουμε και το πρωτότυπο κείμενο και την νεοελληνική απόδοση του κειμένου στους μαθητές και να τους ζητήσουμε ουσιαστικά να διαβάσουν το κείμενο και να δουν μέσα από αυτή την παράσταση, να αναγνωρίσουν τα σύμβολα και να αντιληφθούν ποια είναι η διδασκαλία όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από αυτή την πολύ όμορφη παραβολή που μας δίνουν τα συνοπτικά Ευαγγέλια. Αφού μελετήσουν οι μαθητές, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για εμάς να δούμε τι έχουν καταλάβει και ποια είναι η ανάλυση των συμβόλων όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα από την παράσταση, αλλά θα έχουμε και την βοήθεια από το κείμενό μας. Να δούμε λίγο ποια είναι τα σύμβολα και ποια είναι η διδασκαλία η οποία προβάλλεται μέσα από αυτή την παράσταση, αλλά και την εικόνα. Όπως αναφέραμε, αφορά στην αγροτική ζωή των ανθρώπων και μέσα από την παραβολή διαπιστώνουμε ότι ο σποραίας είναι ο Χριστός, ο σπόρος είναι το Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελικός του Λόγος, και η γη είμαστε ουσιαστικά όλοι εμείς οι οποίοι καλούμαστε να καρποφορήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο σπόρος αυτός καρποφορεί ανάλογα με το έδαφος του που βρίσκει, δηλαδή ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο και πώς προσλαμβάνει αυτό το μήνυμα. Μάλιστα, η εικόνα του Χριστού Μεσσία ανατρέπει και την πεποίθηση που είχαν οι Ισραηλίτες εκείνη την εποχή ότι ο Μεσσίας που ανέμεναν θα ήταν ένας πολιτικός ηγέτης. Κάθε άλλο, η εικόνα αυτή του Μεσσία, ο οποίος κάνει κάποιες ταπεινές δουλειές, σπέρνει όπως οι αγρότες, είναι μια τελείως διαφορετική αντίληψη, διότι αφορά έναν σπορέα ο οποίος θέλει να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους σε αυτή την πορεία της σωτηρίας και της ένταξης στη Βασιλεία του Θεού. Ο σπορέας λοιπόν σπέρνει το σπόρο χωρίς καμία διάκριση σε όλους τους ανθρώπους, σε κάθε δρόμο, σε κάθε χωράφι, σε κάθε γη και από εκεί πέρα ελπίζει ότι το πετρώδες έδαφος θα γίνει καλλιεργημένο και γόνιμο. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με έναν Μεσσία, με έναν Χριστό, ο οποίος προσλαμβάνει την καθημερινή πραγματικότητα, την αγροτική ζωή και μεταδίδει μέσα από αυτή την παραβολή συγκεκριμένα μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να αναμένουν, παραλαμβάνουμε έναν Μεσσία που θα έρθει σαν ένας πολιτικός ηγέτης με πολύ θόρυβο. Αντίθετα, θα έχει μια ταπεινή καταγωγή. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι ο Θεός δεν κάνει διάκριση μεταξύ των ανθρώπων,
Δηλαδή δεν οδηγεί κάποιος προς την καταστροφή και κάποιος προς την σωτηρία, αλλά δέχεται όλους τους ανθρώπους και τους καλεί, τους προσκαλεί με το λόγο του να γίνουν κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια η Βασιλεία του Θεού δεν θα έρθει με τη βία από μόνη της, αλλά ο καθένας θα εργαστεί για να την κατακτήσει. Όπως λοιπόν ο σπόρος εργάζεται αθόρυβα μέσα στο έδαφος σιγά σιγά για να καρποφορήσει, τον ίδιο τρόπο ο Ευαγγελικός Λόγος θα εργαστεί μέσα στην ψυχή του κάθε ενός για να καρποφορήσει και να προσφέρει καρπούς. Το συμπέρασμά μας είναι ότι η παραβολή του σπορέως αποτελεί την κλίση προς όλους τους ανθρώπους για να δεχτούν τον Λόγο του Θεού. Ο καθένας λοιπόν οφείλει να μεταστραφεί και να μεταβάλει την καρδιά του από το πέτρινο σε ένα καλλιεργημένο και γόνιμο έδαφος, και ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία της προσφοράς και της σποράς του Θεού είναι μια πράξη αγάπης. Κάθε ενέργεια του Θεού προς τον άνθρωπο είναι πράξη αγάπης και είναι κάτι για το οποίο δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε. Η καρποφορία βέβαια χρειάζεται υπομονή, έτσι ώστε ο λόγος, το Ευαγγέλιο του Θεού να καρποφορήσει μέσα στο χωράφι της ψυχής του καθενός. Βλέπουμε λοιπόν πόσο συμβολικά μηνύματα κρύβει και η εικόνα αλλά και η παραβολή, και νομίζουμε πως ο συνδυασμός των δύο μέσα στην τάξη θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μαθητές να κατανοήσουν πολύ εύκολα αυτά τα νοήματα σε συνεργασίες μεταξύ τους. Αυτή η άσκηση νομίζουμε πως συμπληρώνει αυτό το κεφάλαιο σχετικά με την συμβολική γλώσσα της Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ.